Πάμε στα Εξάρχεια, γιατί η κάλπη που λέγαμε, όχι μόνο δεν έχει εντοπιστεί, έχει καεί. Ποιος είναι και ο Γιώργος κρατημένος? Έλα Γιώργο. Ναι, Ζία, η κάλπη έχει καεί στην πλατεία των Εξαρχείων. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην Οδό Κολέτη, εδώ στο εκλογικό κέντρο από όπου άρπαξαν περίπου ομάδα 10 ατόμων, άρπαξε την κάλπη από το εκλογικό κέντρο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι κάποιοι από αυτούς φορούσαν κουκούλες. Μπήκαν μέσα, άρπαξαν την κάλπη, έφυγαν από εδώ και οι πληροφορίες λένε ότι την έχουν κάψει στην πλατεία των Εξαρχείων. Λίγη ώρα αργότερα είχαμε επίθεση σε άλλο εκλογικό κέντρο, στην οδό Αραχώβης. Εκεί, όπως αναφέρει η αστυνομία, έριξαν πέτρες μέσα στον προάπλιο χώρο. Βλέπω μια κινητοποίηση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κατεβαίνουν προς τα κάτω. Αν θέλεις να ακολουθήσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καθώς ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ένταση, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά των Εξαρχείων. Είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση, μου λένε. Είναι πολύ καλό, έλεος δηλαδή. Έτσι είναι. Ο επικεφαλής της ομάδας των ΜΑΤ είχε πάρει κατάθεση από τους ανθρώπους εδώ που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο περιστατικό. Ακολουθούμε την δημιουργία των ΜΑΤ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βγει στο μπαλκόνι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, δεν μπορώ να δω. Ίσως συνοδεύουν τους μάρτυρες από το περιστατικό και τους πηγαίνουν σε κάποιο ασφαλές σημείο για να μεταφορθούν από εδώ. Αυτό μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα, πάντως καλύτερη κίνηση για να επιδείξουν τα αντιδημοκρατικά τους στήματα οι συγκεκριμένοι που το έκαναν δεν μπορούσαν να βρουν τον απόλυτο συμβολισμό. Έτσι είναι προσβολή στη δημοκρατία. Ένα στοιχείο, αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω. Μου επιτρέπετε, κύριε Λοβέρδο. Στο πανεπιστήμιο μας, κύριε Λοβέρδο. Έχουν τις υπογραφές των μαρτύρων. Και εδώ οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ακροβολίζονται στα στενά γύρω από τα Εξάρχεια. Έχουμε, Γιώργο, πάντα εικόνα από σένα. Ακολουθήσε εκεί να δούμε τι γίνεται. Ναι, παρακαλώ.